Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πέτρο, τι μου κάνεις? Καλή Ανάσταση κύριε Νίκο μας τότε. Να φτάσουμε με το καλό πρώτα Θεός Σάββατο βράδυ. Λοιπόν, χρόνια πολλά για τις μέρες. Πες μου. Να είσαι καλά. Σε έπαιρνα, με είχες πάρει και σε έπαιρνα χθες τηλέφωνο. Δεν το είχα το κινητό μαζί μου γιατί ήμουνα στην εκκλησία χθες το βράδυ και... Το κατάλαβα. Εγωνατίσαμε με τα 12 Ευαγγέλια, τέλος πάντων, αφού τα καταφέραν Παναγία κοντά σας. Λοιπόν, ήθελα, τώρα σκεφτόμουν και σε πήρα χθες τηλέφωνο, ναι. Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, το εννοούσες όταν μου στείλες εκείνο και το μήνυμα στη γιορτή μου το Δεκέμβρη, να μου κάνεις τα χρόνια πολλά και μου λες ευτυχισμένος κάτοχος Ευωτζιάρ. Βέβαια. Είμαι ευτυχισμένος κάτοχος, άσχετα άμα δεν το χρησιμοποιώ πολύ, γιατί δεν έχω γεμίσει πολλά. Και όλο λέμε θα γεμίσουμε με τους φίλους μου και όλο θα κάνουμε. Θα διάνουμε και τελικά τίποτα δεν κάναμε. Αλλά είμαι ευτυχισμένος, γιατί το εργαλείο έχει βγάλει πολύ ωραία φυσικά. Ερώτηση. Πες μου. Λοιπόν, πενταστάδιακα φυσικά ή άλλα? Πέντα σταδιακά, σε πέντε στάδια. Ναι. Το ξέρεις, Πέτρο, ότι υπάρχει μία φήμη που λένε ότι οι μηχανές του Καβαδία στραβώνουν τους κάλικες. Και σε... δεν μου έχει στραβώσει τίποτα. Ναι, περίμενε όμως. Γιατί ναι. Σκέφτηκα εσένα, ναι, επειδή... Γιατί είναι σούπερ μάγνουμ και θα με μεγαλύτερες αποστάσεις. Σκέφτεσαι μπορεί να έχει μεγαλύτερες αποκλίσεις. Όχι. Καμία σχέση. Γιατί η βίδα κατεβαίνει πιο κάτω και το ντιζάκι ανεβαίνει πιο πάνω. Οπότε η απόσταση μειώνεται. Η διαδρομή της γέφυρας είναι πάντα 32 χιλιοστά στο περίπου. Μάλιστα. Αυτό που μου πήγε στο μυαλό και σκέφτηκα εσένα ήταν ότι όταν σου στείλα τη μηχανή, ναι. Εσύ είχες βάλει την αλενόβιδα, το αλενόκλειδο στις 4 εδράσεις να τις ρυθμίσεις ή όχι? Βρε Νίκο, δεν θυμάμαι. Να σου θυμίσω εγώ που δεν είχες ρυθμίσει τις πατούρες, ναι. Γιατί δεν είχες βάλει το αλενόκλειδο να τις ρυθμίσεις, γιατί εγώ το θεωρούσα δεδομένο. Και ναι. Λέω, να πάρω τηλέφωνο τον Πέτρο, να μου πει ότι... Δεν την είχε ρυθμίσει τη μηχανή, δεν ήταν καλό το κέντρο της έδρασης, ναι. Με τη μηχανή αριθμιστή, και να εξαλείψουμε τη φήμη που λένε ότι οι πατούρες του Καβαδία στραβώνουν τους κάλικες. Γιατί... Καταρχάς, να ξέρεις, εγώ δεν ασχολούμαι, δεν κάνω συζητήσεις, δεν μπαίνω ποτέ σε sites, δεν κάνω τέτοια πράγματα, δεν έχω Facebook. Με αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα δεν είναι από μένα και να ήταν πρόβλημα. Δεν είναι λοιπόν... Πρώτα απ' όλα δεν έχω πρόβλημα. Πρόσεξε με. Ναι. Το πρόβλημα δεν είπα ότι το δημιούργησες εσύ. Το πρόβλημα ωραία. Το δημιουργήσαν οι άλλοι. Ούτε μπορεί να έχει. Αλλά εσύ όμως μπορείς να μου το επιλύσεις. Όχι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα για να επιλύσω πρόβλημα. Δεν ναι έχω, ρε παιδί μου, μπορείς να με βοηθήσεις. Ωραία, για μπορείς να με βοηθήσεις εσύ να το επιλύσω εγώ. Να το κάνω, βεβαίως. Ωραία. Άρα... Μπορείς να μου επιβεβαιώσεις ότι όταν ρύθμισες τις 4 εδράσεις αριστερά της κολόνας, που είναι το τετρασταδιακό πλην του ρελιάσματος, γιατί το ρελιάσμα οπωσδήποτε δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε, μόνο καθ' ύψος. Μάλιστα. Και έβαλες το κλειδάκι και τις ρύθμισες, τα κέντρα πήρανε κέντρο? Τα κέντρα πήγανε κέντρο και ήταν άψογα. Δηλαδή όχι μόνο δεν στραβώνουν τους κάλικες, είναι άψογα. Τι να πούμε, είναι τέλειο. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Έχεις πάρει χαμπάρι, Πέτρο, τι κάνω τις τελευταίες μέρες? Σε διαβάζω ανελιπώς. Ωραία. Χωριέμαι που ασχολείσαι με μαλακίες. Όχι κακώς. Θα πρέπει να σε χαροποιεί η τηλεφωνική μας συνδιάλεξη, διότι ναι. Θέλω να σου ζητήσω ακόμα μια χάρη. Αφού τα πάμε τόσο όμορφα, εν αγνία σου, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή από την αρχή που σε πήρα τηλέφωνο μαγνητοφωνώ την κλίση για να σου βγει πιο αυθόρμητη. Θέλω να μου δώσεις την άδεια να τη βγάλω στο ίντερνετ. Μπορώ? Κόψε λιγάκι την πολυλογία και βγάλε το υπόλοιπο. Όχι, θα τη βγάλουμε αυτούσια. Να βγάλει και το κουτσομπολιό είναι όμορφο. Ούτε σε άλλο το επώνυμό σου δεν το είπαμε, αυτό μετράει. Η Σούπερμα, παρουσίαση δεν μου έχει κάνει, έτσι? Δεν σου έχω κάνει παρουσίαση. Ωραία. Δεν έχω όμως το μήνυμά σου του κινητού. Θα κόψω το επώνυμο και το τηλέφωνό σου και θα το βγάλω.
Εντάξει. Να σε καλά. Έχω την άδειά σου. Έχω την άδειά σου. Έχεις την άδειά, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Με το καλή καλό. Ανάσταση, καλή Ανάσταση, Νίκο. Επίσης, καλή Ανάσταση. Καλημέρα. Yeah.